Καλή χρονιά σε όλους και όπως κάθε χρόνο και φέτος θα δούμε τα καλύτερα προϊόντα ή μάλλον τα πιο hot, τα πιο πολύ αναμενόμενα ρε παιδί μου, το 2024. Μπορεί να μην είναι όλα προϊόντα που θα αγοράσεις ή θα έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις, αλλά είναι ενδιαφέροντες τεχνολογίες του 2024. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο, το οποίο η φωνή μου ακόμα δεν έχει σιώσει, by the way, αλλά δεν πειράζει. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο που εννοείται είναι το Vision Pro. Γιατί εννοείται, γιατί είναι από τα πρώτα που θα βγει μέσα στη σεζόν και θα είναι μια έτσι πολύ μεγάλη αλλαγή για την Apple, ρε παιδί μου. Είπανε τη μούλα γύρω στα 3,5K εκεί πέρα. Και είναι αλήθεια ότι είναι μια άλλη σελίδα για την Apple τελείως, ρε παιδί μου. Θα συγκεντρωθούν πάρα πολύ εκεί. Είμαι πολύ περίεργος για τους πρώτους YouTuber που θα το πάρουν και θα δείξουν 5 πράγματα και θα το έχουν μια-δύο εβδομάδες να μας δείξουν από gaming, αν γίνεται, μέχρι το οτιδήποτε. Και αυτοί που θα το χρησιμοποιήσουν, εφόσον θα το έχουν και στα χέρια τους, γιατί υπήρχαν και κάποια άλλα demo που έγιναν, αλλά έγιναν μέσα στην Apple, τι έκαναν διαφορετικό, πώς τους άλλαξε, ρε παιδί μου, να το συγκρίνουν με το Quest 3 για παράδειγμα. Λογικά θα το έχουμε και εμείς στο κανάλι πάρα πολύ νωρίς για ένα demonstration. Οπότε stay tuned γι' αυτό. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πού θα πάει όλο αυτό, ρε παιδί μου, και όλο αυτό με τα VR, γιατί ήδη έχουν βγει κάποια fake VR. Ψεύτικα, σαν το Vision Pro τέλος πάντων. Γρήγορα θα περάσω στο δεύτερο, το οποίο και αυτό θα λανσαριστεί πάρα πολύ σύντομα, και είναι το S24 Ultra. Το οποίο φαίνεται πως σε κάποιες φωτογραφίες πως θα είναι και πολύ ίδιο με το χρώμα του τιτανίου, τέλος πάντων λίγο, στο iPhone 15 Pro. Και δεν είναι ότι είμαι ενθουσιασμένος επειδή περιμένουμε φέτος ότι θα γίνει κάτι φαντασμαγορικό στο S24 Ultra. Κάθε φορά αυτά τα τηλέφωνα ούτως ή άλλως οι ναυαρχίδες βελτιώνουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί κάτι και απλά είναι λίγο καλύτερες από τις προηγούμενες. Δεν είναι για να αναβαθμίζεις κάθε χρόνο δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι πως η Samsung πάντα κάνει αυτά τα βήματα μπροστά και θέλω να δω ποια θα είναι αυτή τη φορά. Δηλαδή το zoom στα 200 MP πήγε και έγινε πάρα πολύ καλύτερο στο S23 Ultra. Θέλω να δω που θα πάει φέτος. Το event που θα γίνει τώρα και 17 Ιανουαρίου λένε πάρα πολύ AI θα πούνε και AI συστήματα και τέτοια. Που η Google τα κάνει αυτά και τα έβγαλε τώρα τα πολύ έντονα τα AI βοηθήματα στις φωτογραφίες και στα λοιπά. Αλλά τα περισσότερα χρειάζονται ίντερνετ για να δουλέψουν. Δεν τα κάνει ιστορικά το τηλέφωνο. Θέλω να δω αν η Samsung θα έχει ένα διαφορετικό approach, τέλος πάντων, για να το κάνει μέσα στο τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει σε servers και να κάνουν αυτή τη δουλειά, τέλος πάντων. Τρίζει καρέκλα, ακούγεται πολύ. Τι γίνεται. Και είμαι πολύ περίεργος να δω έτσι τα χρώματα, τις καινούριες κυκλοφορίες και αυτό θα το δούμε στο κανάλι σαν πρώτες εντυπώσεις. Οπότε stay tuned. Γι' αυτό ήδη ο Ιανουάριος είναι full packed. Τι γίνεται. Το επόμενο που είναι πάρα πολύ καυτό και είμαι πάρα πολύ ανυπόμονος είναι το PS5 Pro. Ναι, PS5 Pro μπορεί να βγει και τώρα καινούργιο σε εισαγωγικά PS5 που είναι slim και τα λοιπά, όπως θες πες το. Αλλά είναι ένας ιονός για το PS5 Pro. Μην κρινάνε το PS5 τώρα το κανονικό. Γενικά το έκανα λίγο πιο ωραίο εκλεπτισμένο για να βγάλω ένα τουμπανό PS5 Pro. Λένε οι φήμες ότι θα είναι μαύρο, ότι θα έχει την καινούργια RDNA 3 αρχιτεκτονική και θα είναι ένα μηχάνημα το οποίο δεν είναι με τεχνολογία του 2019-2020 που αναπτύχθηκε το PlayStation 5 για να παίζει για τα καινούργια παιχνίδια που θα βγουν, βλέπε GTA 6 για παράδειγμα. Το Xbox Series X αυτή τη στιγμή έχει δύναμη 12 teraflop, ενώ το PS5 έχει 10 και λένε ότι θα φτάσει στα 23 teraflop. Λένε ότι θα είναι το υπερδιπλάσια δυνατό από ό,τι είναι το PS5 αυτή τη στιγμή και ότι μάλλον θα κυκλοφορήσει Νοέμβριο πριν τις γιορτές στον κύκλο των 3 ετών που θα κάνει το PlayStation 5, το οποίο έγινε και στο PlayStation 4 με το PlayStation 4 Pro που είχαν και αυτοί ένα κύκλο, ρε παιδί μου, 3 χρονών. Οπότε συνάδουν όλα αυτά και μου αρέσουν πολύ. Εννοείται πως θα το δούμε και αυτό στο κανάλι. Για το Xbox δεν έχω ακούσει κάτι, να σου πω την αλήθεια, αλλά παράλληλα θα βγει και άλλη μία παιχνιδομηχανή μάλλον στο τέλος του 2024 και αυτό είναι το Nintendo Switch 2. Γενικά το Nintendo Switch έχει πουλήσει πάρα πολλές μονάδες και έχει πουλήσει γύρω στις 132 εκατομμύρια μονάδες. Έχει κάνει πάρα πολύ καλές αναβαθμίσεις με την OLED Edition που βγήκε αργότερα και έχουν βγει και πάρα πολλοί ανταγωνιστές όπως της Asus, το Steam Deck κτλ. Οπότε νομίζω πως πρέπει να το κάνουν ένα up level όλο αυτό το Nintendo Switch 2. Λένε ότι έχει κλειδώσει για το φθινόπωρο του 2024, που αν βγει και Nintendo Switch 2 και PlayStation 5 Pro θα βγουν και κάποια νέα games, οπότε το φθινόπωρο εκεί πέρα του 2024 αναμένεται έτσι πολύ hot περίοδος για το gaming. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αποκτήσεις. Τεχνολογικά πολύ προεγμένο και ήθελα να το βάλω οπωσδήποτε στο βίντεο, το οποίο είναι οι κβαντικοί υπολογιστές. Μπορεί να υπολογίσουν, για παράδειγμα, θα σου πω μια πολύ απέξω-απέξω σύγκριση, είναι η επόμενη γενιά, ας πούμε. Μπορεί να υπολογίσουν, για παράδειγμα, κάτι που κάνει ένας υπερυπολογιστής της NASA, που μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου, σε μια εβδομάδα που λέει λόγος, μπορεί να το κάνει σε τύπου ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, μιλάμε για τόσο μεγάλη διαφορά. Αναλογικά, δεν είναι αυτό ακριβώς που σου είπα, αλλά είναι όντως τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι το επόμενο βήμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει κάποια αρνητικά.
Διότι δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι θα το αγοράσεις ή κάτι τέτοιο, θα βγεις στην αγορά. Λειτουργεί στον κουβαντικό κόσμο. Δεν θα εξηγήσω τώρα στην φυσική τι είναι όλα αυτά. Όχι ότι τα ξέρω και καλά, βέβαια. Αλλά φανταστείτε ότι ο κανονικός υπολογιστής λειτουργεί με 0 και 1, δηλαδή ή ναι ή όχι. Οπότε για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα, σε ένα λαβύρινθο για παράδειγμα, για να βρει τη λύση, πηγαίνει στη μία πλευρά, δεν βρίσκει τη λύση, πάει στην άλλη, μέχρι να το υπολογίσει αυτό, έχει υπολογίσει όλες τις πιθανές εκδοχές. Ο κουβαντικός υπολογιστής λειτουργεί ταυτόχρονα σε όλες τις λύσεις. Δηλαδή είναι, δεν έχει μόνο 0 και 1 binary system, έχει και τα ενδιάμεσα και μπορεί να τα υπολογίζει ταυτόχρονα όλα μαζί. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν είναι όμως για χρήστες σαν και εμάς τώρα, δεν είναι το επόμενο λάπτοπ σου, για παράδειγμα. Είναι πολύ περίεργα τα σχήματα αυτών των υπολογιστών. Δουλεύουν σε ειδικά δωμάτια που πρέπει να δουλεύουν μόνο στους μείον 273 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία δηλαδή που έχει έξω στο διάστημα το απόλυτο 0, μείον 273. Disclaimer μικρό, ο κουβαντικός κόσμος είναι ο υποατομικός κόσμος. Αυτά. Απλά το 2024 έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά από την Κίνα που έχει κάνει κάποια πολύ δυνατά βήματα, την IBM, τη Microsoft και την Google, για το ποιος θα το υλοποιήσει ίσως πιο γρήγορα πρώτος. Πολύ καθοριστική χρονιά για τους κουβαντικούς υπολογιστές και γι' αυτό το έβαλα όχι στα products ουσιαστικά που θα ήθελα να δω, απλά είμαι πολύ περίεργος για το τι θα γίνει και ήθελα να στο μεταλαμπαδέψω. Στο νούμερο 6 στις τεχνολογίες που περιμένω θα βάλω το iPhone SE. Δεν θα βάλω το iPhone 16. Να σου πω γιατί. Γιατί στο iPhone 16 δεν φαίνεται ότι θα γίνει κάτι τρελό. Έκανε τον κύκλο τώρα, έβαλε το τιτάνιο, έβαλε το USB-C. Τι θα βάλω στο iPhone 16, πιστεύω θα είναι πολύ βαρετή η παρουσίαση του iPhone 16 γενικά και του 16 Pro, δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι τρελό, αλλά το SE μπορεί να φέρει το Μάρτιο, Απρίλιο, μπορεί να φέρει μια νέα πνοή, ρε παιδί μου, πραγμάτων. Γιατί λένε ότι θα είναι ένα 10R ή ένα 11R, ας πούμε, και θα προσφέρει μια φθηνή λύση για να μπει στο οικοσύστημα της Apple. Και θα πετάξουμε τα παλιά SE που έχουν ένα κούτελο τέτοιο και ένα πηγούνι τέτοιο. Και θα έχει μια καινούρια ανάσα, ρε παιδί μου, να δούμε πόσο είναι ένα οικονομικό iPhone. Τι σου προσφέρει ένα οικονομικό iPhone το 2024, για παράδειγμα. Στο νούμερο 7 θα βάλω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί δείχνει ότι θα έχει τρομερές κυκλοφορίες το 2024 γενικά. Το Kia EV3, ας πούμε, έχει παρουσιαστεί, το concept είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα βγάλουν γρήγορες εκδόσεις το Ioniq 5M, για παράδειγμα. Η Hyundai έχει κάνει πολύ καλά concepts και πολύ καλούς σχεδιασμούς με τα Ioniq. Είναι πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα βγει Range Rover ηλεκτρικό επίσης, το περιμένω πάρα πολύ αυτό. Η Macan στις Porsche θα βγει επίσης σε ηλεκτρική. Είναι πάρα πολλά που θα βγουν το 2024. Και αν και το είδαμε στην εκπονοή του 2023. Θέλω να δω το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Xiaomi που μοιάζει τρομερά με Porsche Panamera, αλλά παραμένει Xiaomi που θα βγάλει αυτό. Δηλαδή μια εταιρεία τώρα που βγάζει κινητά θα βγάλει αυτοκίνητο. Okay, actual έβγαλε αυτοκίνητο όμως, δεν είναι concept. Θα το βγάλει όντως. Και είμαι πολύ περίεργος αν θα λύσει αυτό το πρόβλημα των αυτοκινήτων γενικότερα που δεν έχουν τόσο καλό software σε σχέση με τα κινητά, ρε παιδί μου. Περισσότερο η Tesla το έχει ταιριάξει αυτό το αυτοκίνητο με το software, ας πούμε. Οπότε θέλω να δω τώρα μια εταιρεία που φτιάχνει κινητά, πόσο καλά θα φτιάξει ένα αυτοκίνητο, πόσο καλές κάμερες θα έχει. Αυτά ήταν τα πολύ αναμενόμενα του 2024 που ανυπομονώ περισσότερο από όλα. Κάνε subscribe και like για να μην χάσεις τα πρώτα προϊόντα που θα δούμε εδώ στο Vision Pro και το 24 Ultra. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.